Ονομάζομαι Αρχοντία Παπαδοπούλου. Είμαι μικρασιάτισσα της τρίτης γενιάς με καταγωγή από τον Πόντο και την Ιωνία. Οι γονείς του πατέρα μου κατάγονται από το μεταλλείο Ταύρο του Πόντου και οι γονείς της μητέρας μου, ο πατέρας της από τη Σμύρνη και τα Βουρλά και η μητέρα της από τη Μαγνησία. Θα πούμε δύο λόγια για τη Μαγνησία που ιδρύθηκε το 975 π.Χ. και έσβησε το 1922 μετά Χριστόν. Οι τρομερές εκείνες ημέρες του τέλους έφεραν μία αναστάτωση, διότι κανένας δεν περίμενε ότι τελικά θα ερχόταν αυτό το τέλος. Όταν η γιαγιά και ο παππούς της μητέρας μου και η μητέρα της, η οποία δεν είχε παντρευτεί εκεί ακόμα, κατέβηκαν στο σταθμό της Μαγνησίας για να έρθουν στη Σμύρνη και να φύγουν με τα πλοία, δεν το κατόρθωσαν, υπήρχε το αδιαχώρητο, διότι κατέβαιναν τα τρένα φορτωμένα με στρατό και τους εσωτερικούς πληθυσμούς. Φεύγοντας από τη Μαγνησία, μερικά τους μέσα, και πριν φτάσουν στη Σμύρνη, πρόλαβαν να δουν σκοτωμένους, κρεμασμένους στην είσοδο της Μαγνησίας για παραδειγματισμό, μάλιστα ένας ξάδελφος του πατέρα της, ο οποίος ανήκε στην Μικρασιατική Άμυνα που είχε ιδρυθεί στη Μαγνησία με την είσοδο των Ελλήνων το 1919. Και μάλιστα τον τοποτηρητή του Μητροπολίτη Μαγνησίας τον είχαν κρεμάσει από τα κάγκελα του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου, όπως και άλλους Μαγνησαλίδες τους είχαν κρεμάσει ακόμη και από τα τσιγκέλια κρεοπολίων. Η Μαγνησία κάηκε αργότερα, όταν όσοι μπόρεσαν να φύγουν. Ο δε ντερές της Μαγνησίας, όπως μας λέει ο Ηλίας Μενέζης, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, εχμάλωτος, έκλαψε 40.000 νεκρούς Έλληνες, στρατιώτες και αμάχους. Όλο το αξάρι το έφεραν εκεί να το σφάξουν. Έσφαζαν τον κόσμο, τον πολυβολούσαν και τους πετούσαν σε αυτόν τον τερέ, το ματωμένο μέρος της Μαγνησίας. Όταν μετά από μεγάλες περιπέτειες, τελευταίοι και αφού έσβησε η φωτιά της Σμύρνης, έφυγαν από τη Σμύρνη, το πλοίο τους πήγε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της δεν ήθελε να μείνει εκεί επειδή ήταν και αυτή καμένη. Ήθελε να πάει στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Εκεί παντρεύτηκε η γιαγιά μου, γεννήθηκε η μητέρα μου. Και όταν ήταν 2 ετών, ήρθαν στον προσφυγικό συνοικισμό της Νίκαιας το 1927. Έτσι λοιπόν έμειναν εδώ, αποζημίωση δεν έλαβαν καμία. Ο παππούς της μητέρας μου αγόρασε ένα οικόπεδο το οποίο έκτισε και το ίδιο έγινε και με τον πατέρα της. Εγκαταστάθηκαν στη Νίκαια, γεννήθηκε και ο αδελφός της μητέρας μου και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν τον δρόμο του. Το 1928 στη Θεσσαλονίκη οι πρόσφυγες αποτελούσαν το 47,8% του πληθυσμού, ενώ οι γηγενείς χριστιανοί και Εβραίοι μόλις το 36,1%, ενώ οι μετανάστες από διάφορα μέρη της Ελλάδας το 16,1%. Η έκταση της πόλης αυξήθηκε, ιδρύθηκαν αγροτικοί οικισμοί και στην κεντρική μόνο Μακεδονία διατέθηκαν 359 εκτάρια για τη δημιουργία 509 νέων αγροτικών οικισμών. Και οι Έλληνες της Καθημάς Ανατολής δούλεψαν και φτιάξανε τα σπίτια τους και γέννησαν παιδιά και εγγόνια και δεν σταμάτησαν ποτέ να θυμούνται και δεν σταμάτησαν ποτέ να τραγουδούν τον πόνο και τις χαρές τους και να χορεύουν τη ζωή και το θάνατο. Καλωσορίζουμε το Σύνδεσμο Πονδιακών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τους χορευτές μας. Το τραγούδι της καρδεφώνας δηλαδή, της φώνησας της καρδιάς. Η ιστορία της κοπέλας που καλεί το παλικάρι σπίτι της, αλλά δεν ανταποκρίνεται στον έρωτά του. Φώνα, φώνα, κορκαρδε φώνα. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτόμαστε με ακόμη πιο δυνατό χειροκρότημα γιατί το αξίζουν. Το Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος Γαλεγαλίδης Παύλος. Συντονιστής χοροδιδάσκαλος Πετρίδης Αμανάτιος Μάκης. Φώνα, κόρκαρ δε φώνα, συμπορτά σέρθα, παραβράδια στα, συμπορτά σέρθα, παραβράδια στα. Λάλης και πέρτς με, για πες κι βάλτς με. Λάλης και πέρτς με, για πες κι βάλτς με. Απέσα βάλτς με, σκαμνην κηδείς με. Απέσα βάλτς με, σκαμνην κηδείς με. Σκαμινάδισμε, κάθκα κυλέσμε. Σκαμινάδισμε, κάθκα κυλέσμε. Κάθκα να λέσμε, τράπεζ γιστρώνσμε. Κάθκα να λέσμε, τράπεζ γιστρώνσμε. Τράπεζα μστρώνσμε, άρφα κυλέσμε. Τράπεζα μστρώνσμε, άρφα κυλέσμε. Άρφα να λέσμε, φάει κι φέρτσμε. Άρφα να λέσμε, φάει κι φέρτσμε. Φάει να φέρτσμε, ψώμι κι δίσμε. Φάει να φέρτσμε, ψώμι κι δίσμε. Ψώμι να δίσμε, πουλιαρκή δίσμε. Ψώμι να δίσμε, πουλιαρκή δίσμε. Πουλιαραν δίσμε, άρφα κυλέσμε. Πουλιαραν δίσμε, άρφα κυλέσμε. Στο νερό, αλικών εν αλικών. Κορδέσον το φίλεμαν, κορδέσον το φίλεμαν. Σομπέκιαρεν γιατρικών, σομπέκιαρεν γιατρικών. Κορδέσον το φίλεμαν, κορδέσον το φίλεμαν. Σομπέκιαρεν γιατρικών, σομπέκιαρεν γιατρικών.
ρέλα με τεμέν. Χτίσον το διάβολον και να ρέλα με τεμέν. Ο κόσμον εμψευτικόν, ο κόσμον εμψευτικόν. Ο θάνατον αναμέν, ο θάνατον αναμέν. Ο κόσμον εμψευτικόν, ο κόσμον εμψευτικόν. Ο θάνατον αναμέν, τρώγω το Θεός του λιμού. Έχω να τα κλάδω παμού και ξέρεις αφού τα δες. Άρνιψω ξέρω το ψημό σε μένε παρέλατη. Άρνιψω ξέρω το ψημό σε μένε παρέλατη. Τα χορτάρια το κουφτώ με έφταμα τα κρέατη. Τα χορτάρια το κουφτώ με έφταμα τα κρέατη. Take idea. Got it. Το ζωνάρι μου δίλωσε, το ζωνάρι μου δίλωσε. Το ζωνάρι σκι θέλω, το ζωνάρι σκι θέλω. Άλλο τα ματάξω με, άλλο τα ματάξω με.
Τριγώνω. Εστεκέν και πίνεν ξύλα η τριγωνάν η κορώνα. Και τα ξύλα τσέταν οξέας η τριγωνάν η κορώνα. Τα ξύλα τσέταν οξέας η τριγωνάν η κορώνα. Αντρασάτσε τον οκνέα σε τρίγωνα νικορών. Αντρασάτσε τον οκνέα σε τρίγωνα νικορών. Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τραγούδησαν ο Βασίλης Τοπαλίδης και η Μελίνα Χατζικαμάν. Στη λύρα συνόδευσε ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Αγγείο και ζουρνά έπαιξε ο Γιάννης Καμπάς. Στα ταούλια ήταν ο Κλεάνθης Σιαμλίδης και ο Δημήτρης Ευθυμιάδης. Ακεί πέραν ήλιωσεν η τρίγωνα την όσεν. Μάησα γιορτάζα και μάρετα τα μέτρα. Μάησα γιορτάζα και μάρετα τα μέτρα. Ακεί πέραν ήλιωσεν αστέρουμε την όσεν. Ακεί πέραν ήλιωσεν αστέρουμε την όσεν. Μάησα για πίδια δεν αστέρουμε την όσεν. Μάησα για πίδια δεν αστέρουμε την όσεν. Το πιο δυνατό σας γύρω πρότυπα.